Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμά και ειλικρινά την ομάδα του Απόλλωνα για τη φιλοξενία και προσωπικά τον coach για τη βοήθεια που μας προσέφεραν κατά τη διαμονή μας εδώ. Να δώσω συγχαρητήρια όχι μόνο για τη φετινή πορεία αλλά και για αυτό που είπε ο Αργυρόπουλος για την πορεία τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας πάλι σχεδόν από το μηδέν μια επαρχιακή ομάδα να φτάνει στο ψηλότερο επίπεδο και στην πρώτη της επάνωδος, στην Α1, να είναι κατά τεκμήριο η δεύτερη καλύτερη, ας πούμε, βαθμολογικά επαρχιακή ομάδα μετά από εμάς. Είναι μια ομάδα με εξαιρετική ποιότητα ξένων, με πολύ καλούς Έλληνες παίχτες, φυσικά πρώτο και καλύτερο τον Αργυρόπουλο. Είναι μια ομάδα που είναι πρώτη στα κλεψίματα και δείχνει τον τρόπο που θέλει να παίζει. Είναι και μια ομάδα που προπονητικά είναι στημένη πολύ έξυπνα, γιατί βλέπεις διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού στα εκτός έδρας παιχνίδια, διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού στα εντός έδρας παιχνίδια. Βλέπεις προπονητικά σημεία όπως η close-out άμυνα, επιτρέποντας πολύ λίγα τρίποντα στον αντίπαλο να λειτουργεί πολύ καλά. Και γενικά είναι, πιστεύω, η φετινή ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Για το παιχνίδι, για μας, ας πούμε ότι ήταν ένα στοίχημα η συνέχεια της καλής εμφάνισης με τον Πανιόνιο. Να δείξουμε ότι δεν ήταν κάτι τυχαίο. Και θέλω εδώ να πω ότι ο τρόπος που δουλεύουμε πριν φτάσουμε στο παιχνίδι, που δουλεύει όλο το staff και οι παίχτες, είναι υποδειγματικός. Με πρώτους, αυτούς που είναι μέσα στο γήπεδο, τον κύριο Μικονιάτη, τον συνεργάτη μου, και τον κύριο Μητσόπουλο, τον γυμναστή, αλλά και όλο το staff, ο τρόπος δουλειάς στην προπόνηση και γενικά η οργάνωση μέχρι να φτάσουμε στο παιχνίδι είναι υποδειγματικά αυτές τις ημέρες. Θα συνεχίσουμε έτσι, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Τα παιδιά δουλεύουν πολύ σκληρά και θέλουμε να τελειώσουμε όσο δυνατόν καλύτερα αυτό το πρωτάθλημα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη στον coach και στην ομάδα του Απόλλωνα και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Το άθλημα είναι ομαδικό και οποιαδήποτε, όποιος κάνει το λάθος να περάσει το προσωπικό του έξω από την ομάδα, την προσωπική του επιτυχία, νομίζω ότι κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Είναι ομαδικό το άθλημα. Σίγουρα ο καθένας από εμάς έχει προσωπικές του φιλοδοξίες, αλλά προς Θεού, για να φτάσει να γίνει μια νίκη, ο προπονητής, ο βοηθός, όλο το staff, οι παίχτες, όλη η λειτουργία είναι αυτή που μετράει. Και νομίζω πρωταγωνιστές είναι οι παίχτες. Και αυτό είναι το καλό, όχι οι προπονητές. Δηλαδή, αλίμονο, αν ήμασταν εμείς οι πρωταγωνιστές την ώρα του παιχνιδιού. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε στο δυνατόν καλύτερη δουλειά μας, να τους ετοιμάσουμε. Οι παίχτες είναι αυτοί που αποδίδουν και σε κάνουν να νικάς ή να ητάς. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που είμαστε πίσω από τον ΠΑΟ και τον Πανιόνιο, πρέπει να περιμένουμε να γίνεται. Δεν φτάνει να κερδίσουμε μόνο εμείς. Αν κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, υποθετικά, και τα κερδίσει και όλα ο ΠΑΟ και ο Πανιόνιος, δεν έχουμε καμία πιθανότητα. Εμείς σκοπός είναι παιχνίδι με παιχνίδι να είμαστε ώστε να δουν πιο ανταγωνιστικοί και καλύτεροι. Είναι σίγουρα πρόκληση τα παιχνίδια που έρχονται με πρώτο και καλύτερο τον ΠΑΟ στην έδρα μας. Και θα δούμε. Απλά βαθμολογικά πρέπει να περιμένει ήττα και από τις ομάδες που είναι παραπάνω. Δεν αρκεί να κερδίσουμε μόνο εμείς. Και ο ΠΑΟ και ο Πανιόνιος δείχνουν πολύ, πολύ δυνατοί και ικανοί. Νομίζω δύσκολα. Θα προσπαθήσουμε, βέβαια, αλλά δύσκολα θα πάμε πάνω από την πέμπτη θέση. Τώρα θέλω να πω γιατί είναι το μικρό το σκόρ που έκανε φέτος στην Πάτρα 65 πόντους. Το περιμένω τόσο αδύναμο επιθετικά. Κοιτάξτε, συμβαίνουν δύο πράγματα για να γίνει ένα σκορ. Αυτός που επιτίθεται και αυτός που αμήνεται. Πιθανόν κάτι δεν κάνει καλά αυτός που επιτίθεται ή πιθανόν κάνει κάτι καλά και αυτός που αμήνεται. Είναι ένας συνδυασμός. Το σίγουρο είναι, επειδή δεν ήταν τηλεοπτικό το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, αλλά το σίγουρο είναι ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έχουμε αλλάξει λίγο τον αμυντικό μας προσανατολισμό. Προσπαθούμε να είμαστε περισσότερο επιθετικοί στην άμυνα και είναι στόχος για μας αυτός. Δηλαδή η αμυντική λειτουργία, η ακόμη καλύτερη αμυντική λειτουργία είναι στόχος. Και είμαι χαρούμενος που τα καταφέρουμε εν μέρη. Ορίστε.
Ό,τι και να πω, δεν θα είμαι αντικειμενικός. Πιθανότατα θα. Σας ξαναλέω, δεν μπαίνω στη διαδικασία γιατί δεν θα είμαι αντικειμενικός. Δηλαδή. Μα και βέβαια. Δεν είναι ότι δεν τη λέω για κάποιο άλλο λόγο, αλλά σας λέω ότι ο προπονητής δεν είναι αντικειμενικός. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα πω που πληγώθηκε η ομάδα μου από το διαιτητή. Και έτσι πιστεύω ότι θα δικήσω τους διαιτητές εμένα. Οπότε. Είναι δύσκολο να σας πω κάτι. Περισσότερες φορές οι προπονητές βγάζουμε τελική απόφαση όταν δούμε το βίντεο. Γιατί είναι ο τρόπος που κοιτάς το παιχνίδι. Ναι. Είναι ο τρόπος που κοιτάς το παιχνίδι που δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να πεις κάτι. Δεν είναι εύκολο. Όχι, θα δικήσω κάποιον να πω. Θα ήθελα κι εγώ να πω κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Θα ήθελα κι εγώ να πω. Ούτε θα μίλαγαν. Καταρχήν, έχω προσωπικά, είμαι δεύτερη αγωνιστική πρώτος προπονητής και έχω άλλα προβλήματα να λύσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Πώς να διαχειριστώ μια κατάσταση. Όχι, να σας πω κάτι. Ο Στέργιος έφυγε λίγο απότομα. Παρασκευή πριν τον Πανιόνιο βρέθηκα και μου λέει κάποιος: πρέπει να κουτσάρεις ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με 2.000 κόσμο. Ας λύσω κάποια προβλήματα που έχω να δω που είμαι και τι γίνεται. Δεν έχω την πολυτέλεια, ειλικρινά σας μιλάω. Ευχαριστώ.